Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινωνία η οποία αγωνιά δεν επιθυμεί το απόλυτο βάζωμα, όπως είπε και ο κ. Κοπελούδης και ο κ. Μητρινιός. Είναι μια κοινωνία που θέλει και μπορεί να θέλει αντιπρόταση. Αυτό που ζητάμε είναι χρόνο και ένα εργαλείο. Δηλαδή, δώστε προτεραιότητα στα ειδικά χωροταξικά στους νησιωτικούς υποστηρικούς του δασικού χρόνου. Εσείς επειδή είστε Κυκλαρίδης, όπως και οι βουλευτές, και ξέρετε ακριβώς και την αναλογία κλίμακας και ότι τα νησιά δεν μπορούν να εκτεθούν σε μια εκτός σχεδίου ή με γενικούς όρους σχεδιασμού χωροθέτηση ειδικών. Εμείς είμαστε υπέρ της ΑΠΕ, υπέρ των ομιλητριών. Δώσε μας χώρο και χρόνο, τώρα που έχει ανοίξει για τα καλά το θέμα, να κάνουμε την αντιπρότασή μας. Δεν είμαστε αρνητικοί, είμαστε θετικοί, αλλά θέλουμε το χρόνο μας για το νέο χωροταξικό. Δώστε μας το χρόνο, να η τοπική κοινωνία εδώ να δώσει την αντιπρότασή της. Εγώ αυτό που έχω καλάβει από τον Υπουργό και που μου έχει πει από τις εμπειρίες που έχουμε κάνει είναι ότι κάποια πράγματα θα τα ξαναδεί. Οπότε θα μπορούσα να πάει και με τους συνεργάτες να κάνουμε κάποιες εμπειρίες μαζί που να διέσουν το ΜΙΘ. Γιατί είναι πραγματικά ένα δίκαιο έτοιμο και πραγματικά πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι ένα θέμα που εμένα με έχει απασχολήσει προσωπικά και στην Τίνο. Είναι ένα πεδίο ακραίου λαϊκισμού πολλές φορές από διάφορες ομάδες οι οποίοι βρίσκουν πεδίο. Εγώ καταλαβαίνω και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και για το περιβάλλον και για το τοπίο και για όλα αυτά και νομίζω ότι όλοι το σεβόμαστε αυτό και το Υπουργείο. Απλά εμένα μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους ακόμα και σε αυτό γιατί όταν τα αφήνεις όλα αυτά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα βρεις μπροστά σου. Οπότε να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος μιας και το έχετε θίξει θα φέρει σε ένα πλαίσιο ενός έτους, δύο ετών την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τις ενώσεις τουριστικές ενέργειες, κάτι που το έχει πει και το έχει τονίσει. Και βέβαια θα έρθουν και τα τοπικά χωρικά, κάτι που θα γίνει με την έναρξη από τη Σαντορίνη, μιας και το ακούσαμε, τα τοπικά χωρικά τα οποία θα γίνουν σε κάθε Δήμο ή σε κάποιες κοινότητες των Δήμων. Οπότε σε αυτά όλα θα ερωτηθούν και οι τοπικές κοινωνίες και αυτός είναι και ο σκοπός του Υπουργείου τώρα για τα έργα που έχουν τελειώσει και έχουν πάρει όλες τις άδειες. Νομίζω ότι είναι ανέφικτο να σταματήσουμε κάτι τέτοιο εφόσον είναι μια επένδυση που έχει θέλει συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα φυσικά και να κάνουμε και των κοινωνιών αλλά και του Υπουργείου να τα δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Και νομίζω ότι και το Υπουργείο είναι ανοιχτό προς τις συζητήσεις αυτές όμως να τονίσουμε ότι δεν είμαστε κατά των ενάνσιμων πηγών ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό, θετικό. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει το δίδυνα.